Είμαστε η Ιταλία και ιδιαιτέρως από τη Ρωματική Τοσκάνη. Οι επίσημες αυτές πολιτιστικές προσεγγίσεις, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτές γίνονται μεταξύ κοινωνιών με πανάρχιους ιστορικούς δεσμούς, συντελούν όσο τίποτε άλλο στην ειρηνική συνύπαρξη, συνεργασία, δημιουργικότητα και ευημερία των πολιτών της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που κατά κοινή ομολογία προστάει τον πολιτισμό της αποκλειστικά και μόνο στους λαούς μας. Ιδιαίτερα μάλιστα εμείς, οι κάτοικοι της Εύβοιας, έχουμε ένα λίγο παραπάνω να προβάλλουμε το γεγονός πως από τις αποικίες των προγόνων μας, ανά τη Μεσόγειο, από τον 1ο αιώνα π.Χ. διαδόθηκε ο πολιτισμός. Οι φίλοι μας οι Ιταλοί μάλιστα σήμερα αναγνωρίζουν με ξεχωριστό τρόπο το ρόλο που έπαιξαν οι αγωείς στο τομέα αυτό και μας τιμούν περισσότερο ίσως από ό,τι τιμούμε εμείς τον εαυτό μας. Στα μουσεία του Ιταλικού Νότου, όπως την Κούμα, Κίμη, της Νάπολη, την Άξο της Σικελίας και αλλού, η ύμνη του Βιργίλιου για την Εύβοια και οι χάρτες του εγωικού πολιτισμικού απικισμού προέχουν κάθε άλλο εκδέματος και κάνουν εμάς τους εγωείς που τα επισκεπτόμαστε να συγκινούμαστε από υπερηφάνεια. Δεν θα σας κουράσω όμως άλλο με εκτενείς αναφορές στον ιστορικό τομέα που αποτελεί από μόνος του απαραβίαστο πρωτόκολλο διαχρονικής αδερφοποίησης μεταξύ Εύβοιας και Ιταλίας. Θα επανέλθω στο σήμερα και θα τονίσω πως παρά τους υπάρχοντες ισχυρούς ιστορικούς και συγκεκριμένους μας δεσμούς, η δύσκολη εποχή που περνάμε απαιτεί τέτοιου είδους επίσημες κοινωνικές προσεγγίσεις. Το πρωτόκολλο συνεργασίας και πολιτιστικής επαφής των σύγχρονων τοπικών κοινωνιών μας, που σήμερα υπογράφουμε, αναδεικνύει καθοριστικά τον αντικατάστατο ρόλο τους στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και της κοινής συμβολής τους στην περαιτέρω πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική μας ανάπτυξη. Ιδιαίτερα για τη δική μας περίπτωση, σήμερα, δύο περιοχές με πολλά κοινά χαρακτηριστικά γίνονται συγγενείς. Είναι βέβαιο πως αν ο Όμηρος είχε τη δυνατότητα στην εποχή του να ταξιδέψει στην Ιταλία, δεν θα ανέφερε στην Ιλιάδα μόνο για την πολυστάφυλλη Ιστιαία, αλλά και για την επίσης πολυστάφυλλη Τοσκάνη. Η Βόρεια Εύβοια και η Τοσκάνη είναι πραγματικές περιοχές ιδιαίτερα ευνοημένες από τη φύση σε κάθε επίπεδο. Μεταξύ άλλων, είχαν την εύνοια να διαθέτουν και εξαίρετες θερμές πηγές με ποιοτικά ιαματικά νερά. Από τη βαθιά αρχαιότητα και τα χρόνια των Μύθων, η Εδιψός και λίγο αργότερα το Σαν Κετσιάνο απετέλεσαν το Κιντσιάνο, Χέρμεν, αποτέλεσαν πόλη τουριστική έλξη. Η Εδιψός, μάλιστα, ονομαζόμενη και αυτοκρατορική Λουτρόπολη, είχε ως καλύτερους πελάτες της μερικούς από τους πιο επιφανείς Ρωμαίους αυτοκράτορες, τους προγόνους του δηλαδή. Πρώτος από όλους, ο τελόχρεη αυτοκράτορας, στρατηγός Σύλλας, που για μεγάλο διάστημα έκανε λουτροθεραπεία στην πόλη. Αργότερα ο Αδριανός, ο Μάρκος Αυρίλιος, ο Σεπτίμιος Εμπύρος, ο Γορδιανός, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και ο Θεοδόσιος. Δύο όμορφες πόλεις λοιπόν, δύο περιοχές με δεδομένους ιστορικούς δεσμούς και κοινά χαρακτηριστικά, προσεγγίζουν σήμερα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ασκεί ψυχρή κυβερνητική εξωτερική πολιτική. Μπορεί όμως και συμβάλλει στην ανάπτυξη πολύπλευρων συνεργασιών και στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος που βοηθά στο έργο των κυβερνήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ομόλογό μου, Δήμαρχο Αντρέα Μαρκέτη και τους συνεργάτες του, που μας κάνουν την τιμή σήμερα να είναι κοντά μας. Σας καλωσορίζω στο φιλόξενο και όμορφο τόπο μας και είμαι βέβαιη πως και με τις δικές μας επισκέψεις της πόλης σας θα ενδυναμωθεί η ισχυρή ιστορική σχέση και φιλία των χωρών μας. Ευχαριστώ πολύ.